Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προηγουμένως ακούστηκαν απίστευτα πράγματα και θα ήθελα και εγώ να καταθέσω την άποψή μου και να πω, κύριε Βορύδη, ότι είστε το βασικό όργανο παραπληροφόρησης της κυβέρνησης και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Είπατε προηγουμένως ότι πώς να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τις απειλές που δημιουργούνται. Τις απειλές, κύριε Βορύδη, επειδή κάνετε παραπληροφόρηση, τις απειλές τις δημιουργεί η ίδια η Ευρώπη με τις εντολές της κυβέρνησης, της Αμερικής. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Μητσοτάκης, για να δείξει ότι είναι το καλό παιδί, λέει ναι σε όλα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ή τουλάχιστον όσοι σκεπτόμαστε λογικά, ότι δεν ήταν έργο της Ρωσίας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκλήθηκε από την Ευρώπη, κατ' εντολή, όπως είπαμε, των Αμερικανών, για να δημιουργήσει προβλήματα. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ως κυβέρνηση υπάκουη στους Αμερικανούς και στους Ευρωπαίους, τρέχει από πίσω. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα ελληνικά αμυντικά συστήματα από το 2013. Γνωρίζω ότι είναι μια τελειωμένη βιομηχανία, δεν είχε καμία σχέση με την Πυρκάλ που κάποτε είχε ο Ποδοσάκης και δεν μπορεί να αποδώσει τίποτα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δεν μπορεί να βγάλει πυρομαχικά ούτε για τη χώρα. Πόσο μάλλον δε για να δώσει στο εξωτερικό ή και ενδεχομένως να πάρει λεφτά, που είναι πολύ δύσκολο να πάρει λεφτά. Επομένως, η πολεμική αμυντική βιομηχανία είναι σε τραγική κατάσταση και έχω πει από αυτό το βήμα ότι η συμμετοχή της εγχώριας πολεμικής βιομηχανίας στις αμυντικές μας δαπάνες είναι σε μονοψήφιο νούμερο εν αντιθέσει με την Τουρκία που πάει γύρω στο 70%. Επομένως, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για τη χώρα, έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Δεν θα σχολιάσω βέβαια, γιατί δεν αξίζει να σχολιάσω τις δηλώσεις του Μελανσόν, του τουρκόφιλου Χαρίτσι, που είπε όλα αυτά για τις αμυντικές δαπάνες της χώρας. Βεβαίως να θυμίσω ότι ο κύριος Χαρίτσης προέρχεται από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που, αν θυμόσαστε, με τον Αλέξη τον Τσίπρα έλεγε ότι η θάλασσα έχει σύνορα και δεν το ξέρω. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο όλοι αυτοί είναι κατά των αμυντικών δαπανών της χώρας. Βεβαίως, επειδή, όπως λέτε, είσαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι αμετανόητος, μόλις εχθές έκανε καινούργιες δηλώσεις και τα μέσα τον αποκαλούν ο κύριος Μητσοτάκης ο ρωσοφάγος και λέει επί λέξη: θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία μέχρι να ιτηθεί η Ρωσία. Αυτές τις δηλώσεις τις είχε ξεκινήσει τώρα Παγογιάννη, αν θυμόσαστε, που είχε πει ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Κάτι που δεν τόλμησε ποτέ να πει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Μπάιντεν, αλλά βεβαίως ούτε το State Department. Τώρα, προχτές, πριν από λίγες ημέρες, η κυρία Μπακογιάννη το άλλαξε. Γιατί έρχονται άλλη ηγεσία στην Αμερική και βεβαίως πρέπει να πάει με την καινούργια πλευρά. Ο Πρωθυπουργός, βέβαια, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τις επικείμενες αμερικανικές εκλογές, τόνισε ότι η ελληνική πλευρά θα σεβαστεί τη βούληση του αμερικανικού λαού. Λες και μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει διαφορετικά. Θα δούμε. Περνάμε σε μια μεγάλη είδηση που πέρασε βεβαίως στα ψηλά και γι' αυτό φρόντισαν τα γνωστά ΜΜΕ που σιγοντάρουν την κυβέρνηση σε ό,τι λέει και σε ό,τι κάνει. Και το θέμα είναι: οι Γερμανοί ξανάρχονται ή μήπως δεν έφυγαν ποτέ? Διότι δεν έχει προηγούμενο ο εξευτελισμός της Ελλάδας και της δικαιοσύνης μετά τη σκανδαλώδη απόφαση που έβγαλε το πενταμελές εφετείο Αθηνών, βάσει της οποίας παραγράφτηκε η υπόθεση Siemens, που επί 34 χρόνια ταλανίζει τον τόπο. Επί 34 χρόνια η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπόρεσε να καταδικάσει τους υπαίτιους της μεγαλύτερης διαφθοράς στον τόπο. Και όχι μόνο δεν τους καταδίκασε, αλλά επιστρέφει και τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία ως προϊόντα δωροδοκίας. Βίλες και λιμουζίνες που, αντί να εκπέσουν υπέρ του πολύπαθου δημοσίου, θα επιστραφούν στους πρώην κατηγορούμενους.
Ακόμα και τα μετρητά που κατασχέθηκαν σε ύποπτους λογαριασμούς θα δοθούν πίσω, φυσικά, μετά τόκων. Αρχικώς, η διεφθαρμένη εταιρεία Siemens δωροδοκούσε με μαύρο χρήμα πρώτα το κυβερνών κόμμα και μετά τους υπουργούς για τις χαριστικές δουλειές που έπαιρνε. Στη συνέχεια, κορυφαία στελέχη της αντιπολίτευσης που σιωπούσαν αφού έπαιρναν και αυτή μίζα. Η Deutsche Welle του Βερολίνου στέκεται ιδιαίτερα στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Siemens, τον γνωστό ως συμμαθητή της Ντόρας και τον Μητσοτάκη, τον Μιχάλη Χριστοφοράκο, που διώχθηκε για αδικήματα που διαπράχθηκαν ως το 2022 και είχε αποτέλεσμα να παρέλθει προθεσμία παραγραφής τους. Και συνεχίζει βεβαίως αναφέροντας τις ισχυρές διασυνδέσεις που διατηρούσε τότε με κορυφαία στελέχη των κυβερνώντων κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Επισημένοντας δε ότι είχε καταφέρει ήδη να φύγει από νωρίς από την Ελλάδα. Και λέω εγώ τώρα, όχι απλώς να διαφύγει, αλλά τον φυγάδευσαν κανονικότατα και ονοών νοήτο. Η δραστηριότητα λοιπόν της Siemens στην Ελλάδα κατά τις δεκαετίες του 90 και του 2000 ήταν για αυτή την εταιρεία ένα πραγματικό χρυσορυχείο, που με παράνομα μέσα η εταιρεία του Μονάχου έπαιρνε δουλειές του ελληνικού δημοσίου. Να θυμηθούμε λίγο για την ψηφιοποίηση των τηλεφωνικών κέντρων του τότε, κατά το ίμιση ήταν και στον έλεγχο του κράτους ΟΤΕ, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, την προμήθεια των διζελομηχανών αμαξοστοιχειών για τον τότε κρατικό ΟΣΕ, το τηλεπικοινωνιακό έργο Χέρμες για τις ελληνικές έλεπνες δυνάμεις, αλλά και τις παραδόσεις προϊόντων στα ελληνικά νοσοκομεία. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δωροδόκησε διάφορους Έλληνες πολιτικούς και δεκάδες στελέχη, όπως να θυμηθούμε λίγο το δεξί χέρι του πρώην Πρωθυπουργού με το ΠΑΣΟΚ, που η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε πριν από λίγους μήνες, τον απίστευτο Τσουκάτο, καθώς παραδείχθηκε ότι μόνο αυτός μετέφερε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ μάρκα στο λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ. Ή τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, βεβαίως του ΠΑΣΟΚ, τον Τάσο Μαντέλη, που είχε λάβει 450.000 μάρκα. Και βεβαίως να θυμηθούμε και τον νέο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έστελνε mail στη Siemens και παρακαλούσε να του στείλουν δωρεάν φυσικά διάφορα προϊόντα ευτελούς αξίας, όπως μπρίκια, κατσαρόλες, τηγάνια, καφετιέρες, τοστιέρες, λεμονοστίφτες και άλλα. Και εδώ λέμε και μη χειρότερα. Γιατί ακόμα και αυτός που σε λαδώνει, όταν ζητιανεύεις ευτελούς αξίας προϊόντα, όχι μόνο δεν σε παίρνει στα σοβαρά, που έτσι κι αλλιώς δεν σε παίρνει στα σοβαρά, αλλά σε λυπάται κιόλας. 34 χρόνια διαρκεί αυτή η ιστορία και 34 χρόνια οι διαφθορείς και οι διεφθαρμένοι όχι μόνο τη γλιτώνουν, αλλά η δίθεν δημοκρατία μας τους επιστρέφει και τα κατασχεδέντα, ζητώντας την ουσία και συγγνώμη από πάνω. Αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή είναι η πολιτική που θέλουν να μας σώσουν. Οι απόλυτα διεφθαρμένοι και συσημασμένοι έχουν ονοματεπώνυμο. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, μαζί με ΣΥΡΙΖΑ, που εσχάτως μας αποκάλυψε, λες και δεν το γνωρίζαμε, πως δεν υπάρχει κόμμα που να μην έχει μαύρα. Σας πληροφορώ, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι Σπαρτιάτες δεν έχουν μαύρα και ούτε πρόκειται να αποκτήσουν μαύρα. Και απευθύνομαι προς τον ελληνικό λαό, έτσι για να θυμόμαστε, να θυμηθεί για μια φορά ακόμα και να εμπεδώσει το λογαριασμό που έστειλαν οι παταξίδες σε εμάς τα κορόιδα μετά από 50 χρόνια μεταπολίτευση. 650 δισεκατομμύρια χρέος, 15 χρόνια μνημόνια, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, καταστροφή αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, καταστροφή μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταστροφή γης και δασών, ξεπούλημα της Μακεδονίας μας, υποταγή ανεφόρων στους φίλους Τούρκους, στους Γερμανούς, Αμερικανούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμηθούμε οπωσδήποτε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. 900 εκατομμύρια ευρώ. 900 εκατομμύρια ευρώ. Να θυμηθούμε τα capital controls, το lockdown, τα δύο lockdown, τα οποία ήταν και από τα σκληρότερα στην Ευρώπη, τη δίμευση ιδιωτικής περιουσίας μέσω πληστηριασμών. Να θυμηθούμε ότι, και νιώθουμε και καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή, ότι ισλαμοποιήσατε την Ελλάδα, φορτώνετε επιδόματα τους εισβολείς και στερείτε αυτά τα επιδόματα από τους Έλληνες και την ελληνική οικογένεια,
Διαλύσατε τα ελληνικά πανεπιστήμια, κατατώντας τα αχούρια και κρυσφύγετα αναρχοάπλητων. Εν ολίγης, εκτελέσατε την Ελλάδα εν ψυχρό, αλλά είστε και αμετανόητοι. Συνεχίζετε να εκτελείτε τους μικρομεσαίους. Δεν τους φτάνουν τα βασανιστήρια που τους κάνετε. Τώρα το θολωμένο σας μυαλό εφευρίσκει και άλλες γκεσταπίτικες μεθόδους για να τους τιμωρείτε. Όπως για παράδειγμα, το διάβασα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Σάρκα και οστά, λέει, παίρνει ο σχεδιασμός για τη σύσταση του νέου κρατικού Τηρεσία, που θα λειτουργεί με τη μορφή δύο ανεξάρτητων αρχών για την αναχέτηση, εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό, του κύματος, λέει, των κόκκινων οφειλών που κινούνται πάνω από το φράγμα των 234 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, με αυτό που θα κάνετε τώρα, το διπλό Τηρεσία, κατά κάποιο τρόπο, θα αναχαιτήσετε τα κόκκινα δάνεια και την καταστροφή της χώρας. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και το πληροφοριακό αυτό σύστημα θα λειτουργεί με ηλεκτρονικά συστήματα δημόσια και ιδιωτικά, όπως ο Τηρεσίας ΑΕ, με σκοπό την ανταλλαγή, άκουσον, βαθμολογιών και τη δημιουργία νέας βαθμολογίας για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων. Σε μια χώρα που είναι τελείως κατεστραμμένη, δεν κινείται η οικονομία της και εσείς θα κάνετε αξιολογήσεις, αφού όλοι καταχρεωμένοι είναι. Πώς θα κάνετε αξιολογήσεις? Στο Υπουργείο ΔΕ Οικονομικών προχωρούν στην προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή, λέει, του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής, που θα έχει το βάρος της συγκέντρωσης των χρεών και μάλιστα από πολλές πηγές, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ενώ παράλληλα, όπως είπαμε, θα βαθμολογεί την πιστοληπτική συμπεριφορά πολιτών και επιχειρήσεων. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μας θυμίζει φακέλωμα κανονικό στα αποκαίδια της δίθεν ανάπτυξης. Εξακολουθείτε την εκτοκτόνο πολιτική των μικρομεσαίων και του επιχειρηματικού κόσμου της Ελλάδας. Μετά τον επαχθή κεφαλικό φόρο, καρφώνετε τα καρφιά στο φέρετρο που έχετε βάλει μέσα τους μικρομεσαίους και την οικονομία. Ήθελα να ρωτήσω, ποιες επενδύσεις εγχώριες και ξένες γίνονται εδώ, σε αυτή τη χώρα? Κανένας δεν μας έχει απαντήσει. Υπάρχει σταθερό φορολογικό σύστημα έτσι να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις? Γιατί κάποιος τρελός, ας το πούμε έτσι, που θέλει να, Έλληνας, που θέλει να επενδύσει περισσότερο εδώ σε αυτή τη χώρα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά ένας ξένος, ξένες σοβαρές επιχειρήσεις μπορούν να έρθουν στη χώρα, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και να επενδύσουν? Δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν καταντήσα την Ελλάδα νεκροταφείο επιχειρήσεων μηδενικής παραγωγής. Όπως είπα και για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα προηγουμένως, δεν μπορούν να παράξουν τίποτα. Γιατί από το 2013 ήθελαν να τα κλείσουν οι Γερμανοί, να βάλουν τα φόπλακα και στην εγχώρια παραγωγή, όπως είπαμε. Εδώ στην Ελλάδα κυριαρχούν, και είναι η πραγματικότητα, μόνο καφετέρειες, φούρνοι, σουβλατζίδικα και σούπερ μάρκετς. Εχθές ήμουν στην Επιτροπή Ελληνο-Ιαπωνικής Φιλίας. Μου είχαν δώσει ένα φάκελο με κάποια οικονομικά στοιχεία. Βεβαίως δεν χρειάζεται κάποιος να διαβάσει κάποια οικονομικά στοιχεία για να καταλάβει το ισοζύγιο μεταξύ της τρίτης οικονομίας του κόσμου και μεταξύ της Ελλάδος. Το ισοζύγιο είναι κατά της Ελλάδος, αναγκαστικά. Όμως μέσα εκεί αλίευσα μία είδηση, ένα οικονομικό στοιχείο. Και τι έλεγε αυτό? Ότι δίνουμε στην Ιαπωνία, τουλάχιστον το προηγούμενο έτος, δώσαμε 7 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε λάστιχα. Ναι, λάστιχα αυτοκινήτων και μηχανών. Δεν μας έχουν απαντήσει από την κυβέρνηση, και ειδικά ο κύριος Χατζηδάκης, που του έχω κάνει πολλές ερωτήσεις για τις εγχώριες εδώ βιομηχανίες, γιατί εδώ κάποτε είχαμε την Πιρέλη και παρήγαγαν λάστιχα. Και μάλιστα τροφοδοτούσαμε και ένα μέρος της Ευρώπης. Πριν από λίγα χρόνια έκλεισε και η Goodyear στη Θεσσαλονίκη και πάνω. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος που δεν παράγουμε ένα απλό προϊόν σχετικά, όπως είναι τα λάστιχα αυτοκινήτων. Και το εθνικό έγκλημα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται. Η Τουρκία και εμείς. Και αναφέρομαι σε ένα άλλο εθνικό έγκλημα
της καταστροφής των ελληνορωσικών σχέσεων, των οικονομικών, αλλά και πέρα των άλλων σχέσεων που είχαμε κάποτε με τη Ρωσία. Και αυτή τη στιγμή η Ρωσία με την Τουρκία για το 2023 στο διμερές εμπόριο έφτασαν το αστρονομικό νούμερο 55 δισεκατομμυρίων. Ενώ εμείς την ίδια χρονιά φτάσαμε στο πιο δυσθεώρητο ποσό των μόλις 96 εκατομμυρίων. 55 δις η Τουρκία, εξαγωγές στην Ρωσία, 96 εκατομμυριάκια εμείς οι Έλληνες. Βεβαίως να τονίσουμε ότι το 2022 ήταν στα 156, αλλά η Τουρκία εξακολουθεί να είναι στα δις. Ο ιστορικός εχθρός της Ρωσίας, η Τουρκία, καταφέρνει να οικοδομήσει σε απίστευτο μέγεθος οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι είναι εκ των βασικών πολιτών όπλων στην Ουκρανία, στο καθεστώς του Τζελένσκι. Πώς γίνεται αυτό? Εμείς, ως Ελλάδα, ως χώρα, δεν πουλάμε ούτε φρούτα ούτε κυπευτικά. Προϊόντα που σταμάτησαν να εξάγονται στη Ρωσία από τις πρώτες κυρώσεις του 2014. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, είναι καλό να είσαι από την σωστή πλευρά της ιστορίας και ασπινάς. Αυτό κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Προτιμούν τα κυπευτικά προϊόντα να τα πετάνε στις χωματερές ή, όπως μου έλεγαν επάνω στη Μακεδονία που πήγα πριν λίγο καιρό, οι αγρότες, πουλάμε σε εξευτελιστικές τιμές 29 λεπτά τα ροδάκινα. Καλύτερα να τα πετάξουμε. Δεν βγάζουμε τίποτα. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι πώς γίνεται η Τουρκία να πουλά στην Ουκρανία μαχητικά ντρόνς που σκοτώνουν Ρώσους στρατιώτες και τεθωρακισμένα οχήματα και χίλια δυο άλλα πράγματα, και να καταφέρνουν οι Τούρκοι να έχουν τέτοιες οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία. Ενώ η Ελλάδα για μια φορά ακόμα έχει μείνει στον άσο. Και όλο αυτό το χάλι κάποιος από την κυβέρνηση θα πρέπει να μας το εξηγήσει. Πώς έχει συμβεί αυτό? Και όπως είπαμε, θα πούνε το γνωστό ότι είμαστε σωστή πλευρά της ιστορίας, είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ και ανήκουμε στη Δύση και τέτοια άλλα χαριτωμένα. Αλλά με χαριτωμένα, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να χορτάσει ο ελληνικός λαός. Και ποιοι εθνοσωτήρες όμως έβαλαν το χέρι τους σε αυτή την τραγωδία? Από τον Γεωργάκη τον Παπανδρέο που κατέστρεψε το σχέδιο South Stream και χάρισε τον αγωγό στην Τουρκία, η οποία σήμερα μας πουλά το φυσικό αέριο που χρειαζόμαστε, ή μέχρι το μέγιστο Αλέξη Τσίπρα που έκλεισε την πόρτα στους Brinks, όπου πρόσφατα κατέθεσε αίτηση η Τουρκία. Αλλά προφανώς ο Αλέξης Brinks εννοούσε τούβλα στο μυαλό του, κάτι άλλο προφανώς. Αλλά βέβαια, όχι, δεν μαζεύομαι, είναι αλήθειες αυτές. Αν δεν σας αρέσουν οι αλήθειες, τι να σας κάνω εγώ? Τι να σας κάνω εγώ που απέρριψε την αίτηση τότε που το έκανε αυτός ο νέος οικονομικός και ισχυρός οργανισμός, παγκόσμιος? Οι άλλες οι χώρες τι είναι, κορόιδα? Η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία είναι κορόιδα αυτές οι χώρες? Δεν νομίζω. Η Ελλάδα είναι άλλο. Βεβαίως και το γνωστό Μητσοτάκη που κήρυξε πόλεμο, όπως είπαμε, στην Τουρκία για να είμαστε στη σωστή πλευρά. Όλα αυτά, εάν δεν είναι εγκληματικές παραλήψεις κατά της χώρας, να μου πείτε ποιες είναι. Και κλείνοντας, θα το επαναλάβω για μια φορά ακόμα. Η Ελλάδα επιβάλλεται να αποκτήσει μια κυβέρνηση εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Όχι μόνο να σώσουμε ό,τι μπορούμε, αλλά να περάσουμε και σε τροχιά ανάπτυξης, διαφορετικά χανόμαστε. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο.